Λοιπόν, συνεχίζονται τα προεκλογικά σοου στο Ψευδοκράτο. Εμεί θα συνδεθούμε με την Αλεξία Τασούλη. Βλέπετε, μαζί μα είναι και ο Μιχάλη Ιγνατή από τη Βάσιγκτον και οι ανταποκριτέ μα από τη Γερμανία και την Τουρκία. Αντιστήχω, ο Παντελή Βαλασόπουλο και η Μαρία Ζαχαράκη. Αλεξία, λέω ότι ξεκινάμε μαζί, γιατί η Αθήνα περιμένει αυτήν την ημερομηνία μετά τη χθεσινή συνάντηση. Είναι ένα ερώτημα που βρισκόμαστε και τι καθυστερεί την άλλη πλευρά. Λοιπόν, καταρχήν η Άγκυρα παίζει με τα νεύρα και τη Λευκοσία και τη Αθήνα. Και παίζει με τα νεύρα τη Λευκοσία, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, Νίκη, τον Μπαρμπαρό βρίσκεται ακόμη εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ, βρίσκεται ανοιχτά τη Σπάφου και μάλιστα με κατεύθυνση νότια, χωρί να έχει εκδώσει ναύτεξ. Ποιο είναι ο τελικό του πρόορισμα. Μάλιστα. Αργά χθε το βράδυ ε, δόθηκε η εντύπωση ότι ο Μπαρμπαρό αποχωρεί από την Κυπριακή ΑΟΣ, διότι σήκωσε τα καλώδια, αποχώρησε από το οικόπεδο 3 που βρισκόταν, κινήθηκε δυτικά, πήγε βόρεια τη Κύπρου, πάνω από την Κερίνια και ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα πάει σε κάποιο τουρκικό λιμάνι. Η πορεία, που, τον βλέπουμε, λοιπόν, η πορεία ναι. που βλέπετε στο χάρτη, κινήθηκε νότια και μάλιστα κυπριακέ πηγέ εκτιμούν ότι θα κατευθυνθεί προ το οικόπεδο 4 και 5, το οποίο βλέπετε. Είναι τα δύο οικόπεδα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, ναι. τα οποία δεν έχουν αδειοθετηθεί. Και η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι εντό τη τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Άγκυρα όμω παίζει και με τα νεύρα και τη Αθήνα, διότι ενώ χθε ο Μευλού Τσαβούσογλου είπε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι θα προτείνω εγώ ημερομηνία για την έναρξη των διερευνητικών επαφών, αφού η Τουρκία θα, ε, θα καλέσει τη διαδικασία. Φιλοξενεί τον 21ο ναι. γύρο των διερευνητικών επαφών, ακόμη ο Μευλού Τσαβούσογλου δεν έχει προτείνει ημερομηνία, άρα ακόμη δεν έχουμε τι διερευνητικέ επαφέ. Λοιπόν, ναι, μπορεί να διαβάσει κανεί τι προθέσει των γύρων σταθερά το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε την Αλεξία Τασούλη.